βρέθηκε στο 68χρονο που έχασε τη ζωή του. Τον δολοφόνησε ουσιαστικά. Η σύζυγός του, η 49χρονη, η οποία ομολόγησε, παραπέφθηκε στον εισαγγελέα και βεβαίως ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν για την προφυλάκησή της. Έγινε σε κλίμα έτσι θρήνου, πραγματικά η κηδεία του 68χρονου. Ήταν εκεί και οι δύο του οι κόρες, και η πρώτη από τον πρώτο του γάμο και η δεύτερη η 11χρονη. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως έφυγε έτσι από την ζωή ο άνθρωπος. Να έχουμε ετοιμάσει, εμείς ήμασταν εκεί εχθές, έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα ρεπορτάζ. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε. Η κατηγορία η οποία της απεγγέλθηκε ήταν η ανθρωποκτονία με δόλο εκ προθέσεως σε ηρεμή ψυχική κατάσταση. Το βάρος των αποδιδόμενων αλλά αναπόδεικτων κατηγοριών σε βάρος της κατηγορουμένης και υπό το βάρος της κοινής γνώμης, ο κύριος εισαγγελέας και η κυρία ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη, αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση της εντολής. Η υπερασπιστική σας γραμμή. Η υπερασπιστική μας γραμμή είναι ότι θα επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση των αποδιδόμενων κατηγοριών, γιατί θεωρούμε ότι στη βασική τους μορφή δεν ευσταθούν. Δεύτερο σκέλος της υπερασπιστικής μας γραμμής είναι η έλλειψη πρόθεσης στον τραυματισμό, παύλα θάνατο του συζύγου, και το γεγονός ότι η ίδια βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας τη στιγμή. Δεχόταν δηλαδή μία επίθεση και έπρεπε με κάποιο τρόπο να προστατεύσει τον εαυτό της. Αρνούμαστε την κατηγορία ακριβώς. Τη βασική κατηγορία, στη βασική της μορφή, την αρνούμαστε. Το είδαμε και αυτό. Κρίμα. Και η κόρη του νομίζω είναι εδώ στην Κερκίδα, έτσι. Ζει στην Αγγλία βέβαια. Ναι, και ήρθε μαθαίνοντας το τραγικό αυτό περιστατικό. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν,